Είναι το δελτίο ειδήσεων του D-News στις 7. Ας δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έως αυτή την ώρα. Βόμβα στο ΣΥΡΙΖΑ λίγες ημέρες πριν τις εκλογές. Αποσύρεται από την πολιτική μάχη ο Γιώργος Κατρούγκαλος μετά το σάλο για τις ασφαλιστικές εισφορές. Αναλαμβάνω πλήρως την πολιτική ευθύνη για τη χθεσινή μου τοποθέτηση και δηλώνω ότι αποσύρομαι από την εκλογική μάχη, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Κατρούγκαλος στην ανάρτησή του στο Twitter. Λίγο πριν, το Γιώργο Κατρούγκαλο άδειασε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε συνέντευξη του επισημαίνει πως το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει καμία αύξηση εισφορών και κάνει λόγο για fake news. Νωρίτερα θα ανακοινωθεί φέτος η πρώτη εκτίμηση για τα αποτελέσματα των εκλογών από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Singular Logic, η ανακοίνωση θα γίνει περίπου στις 8.30 το βράδυ της Κυριακής και θα αφορά σε ενσωμάτωση στο 80% των αποτελεσμάτων. Ο «Κοινωνικός τουρισμός 2023-2024» φέρνει αυξημένη επιδότηση για διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα. Διαβάστε αποκλειστικά στο dnews.gr για όλες τις αλλαγές, στο νέο πρόγραμμα για 300.000 εργαζόμενους και ανέργους και 25.000 συνταξιούχους. Κραυγοί αγωνίας εκπέμπουν για ακόμη μια σεζόν οι εκπαιδευτικοί στα νησιά, αφού λόγω της έναρξης της τουριστικής περίοδου, αρκετοί από αυτούς αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια, όπου μένουν πριν ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά. Ορισμένοι θα μείνουν σε κάμπινγκ, άλλοι σε γνωστούς και φίλους και κάποιοι θα δώσουν κυριολεκτικά όλο το μισθό τους σε κάποιο ξενοδοχείο που θα υπάρχει διαθεσιμότητα. Πολλοί εκπαιδευτικοί αναγκάζονται αυτή την περίοδο να βγουν από τα σπίτια τους, διότι τα σπίτια γίνονται Airbnb και φιλοξενούν τουρίστες. Ήδη έχουμε συναδέλφους που αναγκάζονται να φιλοξενηθούν από άλλα άτομα, φίλους και γνωστούς, ενώ έχουμε άτομα που από 1η Ιουνίου θα αναγκαστούν να μένουν σε κάποιο κάμπινγκ στη Σαντορίνη, δηλώνει στον The News ο Γιάννης Μιλιάδης, πρόεδρος εκπαιδευτικών θύρας και νήσων. Το Μετρό Θεσσαλονίκης έκανε ένα ακόμα δοκιμαστικό δρομολόγιο τρένου, σε όλο το μήκος του, αυτή τη φορά. Με επιβάτες. Δημοσιογράφοι από τη Θεσσαλονίκη είχαν την ευκαιρία να επιβιβαστούν σε τρένο του Μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό, νέο σιδηροδρομικό σταθμός, και να πάνε μέχρι τον τερματικό σταθμό, στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας. Όπως έχει προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2024. Ο δήμαρχος της Φλόριντα, Ρον Ντεσάντις, θα συμμετάσχει στην προεδρική κούρσα ενάντια στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters. Ο Ρον Ντεσάντις θα καταθέσει τα χαρτιά της υποψηφιότητάς του στις 25 Μαΐου, ώστε να συμπέσει με μια συνάντηση με χορηγούς στο Μαϊάμι. Και στην Αττική Οδό, δωρεάν διόδια για τη μετακίνηση ψηφοφόρων για τις εκλογές της Κυριακής. Η Έλαστρον ανακοίνωσε ότι στην Αττική Οδό, στην Ολυμπία Οδό, στη Νέα Οδό και την Οδό Κεντρικής Ελλάδος, στον αυτοκινητοδρόμο Μοραίας, στην Εγνατία Οδό, στον αυτοκινητοδρόμο Αιγαίου και στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η διέλευση των επιβατικών οχημάτων από τους σταθμούς διοδίων θα γίνεται δωρεάν. Ο Βρετανικός τηλεπικοινωνιακός κολοσσός BT Group ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να περικόψει έως και 55.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2030, πάνω από το 40% του εργατικού της δυναμικού. Ο όμιλος BT, ο μεγαλύτερος πάροχος ευρυζωνικών υπηρεσιών και κινητής τηλεφωνίας στη Βρετανία, θα προχωρήσει στην περικοπή, καθώς ολοκληρώνει την ανάπτυξη οπτικών ινών και προσαρμόζεται σε νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν οι ειδήσεις του D-News στις 7. Για περισσότερες ειδήσεις μπείτε στο dnews.gr. Από εμένα τον Φίλιππο, παρουσιαστή τεχνητής νοημοσύνης, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.